Γεια σας. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε εύκολα να δημιουργήσουμε ένα QR code μέσω της εφαρμογής generator.com. Είναι πολύ απλή λοιπόν η διαδικασία. Πρώτα επιλέγουμε τον τύπο του QR code και εδώ να εξηγήσουμε κάποιους βασικούς τύπους που υποστηρίζει ένας κώδικας QR Έχουμε λοιπόν URL, δηλαδή μπορούμε να έχουμε ένα σύνδεσμο όπου με τη σάρωση του QR Code να ανοίγει μια ιστοσελίδα, ένα βίντεο, οτιδήποτε δηλαδή resource, πηγή, πόρος δηλαδή που υπάρχει στο παγκόσμιο ιστο. Μπορεί να είναι ένα αρχείο, κάποιο βίντεο όπως είπαμε πριν, μια ιστοσελίδα, οτιδήποτε μπορεί να είναι σε ένα σύνδεσμο. Το άλλο βασικό είναι κάποιο κείμενο, απλό κείμενο σε οποιαδήποτε γλώσσα μέχρι 300 χαρακτήρες υποστηρίζει εδώ αυτή η εφαρμογή. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα QR code με τα στοιχεία επαφής μας, να φτιάξουμε δηλαδή μια κάρτα, μια business card και να έχουμε έτσι τα στοιχεία μας. Όποιος δηλαδή σκανάρει την κάρτα μας να έχει και τις πληροφορίες επαφής. Μπορούμε με το τύπο SMS να στείλουμε Όποιος κανάρει το QR code να στείλει ένα προκαθορισμένο μήνυμα σε ένα προκαθορισμένο νούμερο. Παρόμοια επίσης μπορεί να στείλει ένα email σε ένα προκαθορισμένο, προκαθορισμένη διεύθυνση email. Ή μπορούμε να κάνουμε ένα QR code για να συνδέονται οι επισκέπτες στο χώρο μας, στο σχολείο, στο σπίτι, ε, αυτόματα χωρίς να εισάγουν το κωδικό και το όνομα του δικτύου μας. Για να δούμε πώς θα κάνουμε ένα κείμενο. Πολύ απλά επιλέγω κείμενο. Γράφω και το κείμενο το οποίο θέλω να έχει, να περιέχει ο κώδικας QR. Έχει γίνει λοιπόν, βλέπετε εδώ σχηματίστηκε δεξιά. Μπορώ να επιλέξω και ένα frame από αυτά που είναι δωρεάν γιατί κάποια χρειάζεται να κάνω και όπως αυτό εδώ θέλει να κάνω εγγραφή. Ας βάλω αυτό εδώ για παράδειγμα, το δεύτερο. Και μπορώ λοιπόν να το κατεβάσω με το κουμπί download, να το κατεβάσω σε μορφή αρχείου εικόνας και αυτό λοιπόν να το εισάγω στο έγγραφο που θα εκτυπώσω. Περιμένουμε λίγο να... Να το λοιπόν, έγινε το αρχείο, ας το ανοίξω κατευθείαν. Και μπορώ λοιπόν αυτό να δείξουμε πώς το σκανάρουμε, ε, με το κινητό μας με μια εφαρμογή αν έχουμε οποιοδήποτε για σάρωση κώδικα QR όπως εδώ αυτή εδώ την απλή εφαρμογή QR Scanner απλά θα εστιάσω στον κώδικα QR και βλέπετε κατευθείαν το αναγνωρίζει είναι λοιπόν ένα κείμενο στο προσίδεν έχει να... μπορώ να τη γράψω το κείμενο Λοιπόν, εδώ με την εφαρμογή να κάνω τη γραφή του κειμένου. Η άλλη επιλογή πολύ χρήσιμη είναι με το URL. Με το URL μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Δηλαδή να έχουμε ένα σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα ή σε ένα αρχείο, σε ένα βίντεο, σε ένα αρχείο ήχου. Σε οτιδήποτε δηλαδή στον ιστό. Για παράδειγμα, θέλω αυτό εδώ το αρχείο. Ε, θα πρέπει όμως να, κάνω, να το κάνω δημόσιο, να είναι δηλαδή δημόσιο στον ιστό, με το Google Drive μπορώ να κάνω κοινή χρήση. Βλέπετε, είναι δημόσιο στον ιστό, οπότε κάνω αντιγραφή του συνδέσμου. Θα βάλω λοιπόν εδώ το URL. Και για να δοκιμάσω τώρα το... Να ανοίξω και το σκάνερ. Βλέπουμε λοιπόν, έχει αναγνωριστεί ο σύνδεσμο. Θέλει να τσεκάρω εδώ αυτό το πράγμα. Να πατήσω Proceed. Visit URL. Το ανοίξω λοιπόν με το Firefox. Ανάλογα με τη συσκευή η συμπεριφορά είναι διαφορετική. Και να λοιπόν τώρα βλέπω το αρχείο. Το έχω κάνει δημόσια με σύνδεσμο. Παρόμοια μπορείτε να κάνετε αν θέλετε για Wi-Fi, να βάλετε εδώ πέρα το όνομα του δικτύου και τον κωδικό του Wi-Fi και το είδος ε, της, της ε, κρυπτογράφησης, της ασφάλειας που έχει δηλαδή το δικτυό σας ή να κάνετε ένα που να στέλνει ένα email, να, να βάλετε εδώ το, τη διεύθυνση email, το θέμα και το κείμενο και παρόμοια για SMS τα υπόλοιπα που έχει εφαρμογή χρειάζονται εγγραφή και πληρωμή αλλά μπορείτε να κάνετε όλα αυτά μπορείτε να κάνετε με URL αυτά λοιπόν για τη δημιουργία ε, QR code και τη σάρωση